Το τηλεφώνημα που δέχτηκε σήμερα το πρωί θα είναι από εκείνα που θα θυμάται για καιρό μια γυναίκα από την Κρήτη που μπήκε στο στόχαστρο απαταιώνων αλλά τελικά δεν τσίμπησε στο δόλωμα. Στην άλλη άκρη μια φωνή σοκαριστικά όμοια με εκείνη της κόρης της που σε απόλυτο πανικό και με λιγμού την ενημέρωνε πως είχε ατύχημα και πως είχε τραυματιστεί σοβαρά. Στο σήκωσα μου λένε ότι ομοίαζε η φωνή αρκετά και μου είπε ότι χτύπησε το πόδι. Επέμενα λοιπόν εγώ να. Πού το χτύπησε, και να μου δώσει κάποιο γιατρό να μιλήσω. Ε, σε αυτή την επιμονή μου απάνω, ενώ επέμενα, δεν ε, έλεγε ότι, ε, έκανε ότι έκλαιγε. Δώσε μου και δώσε μου, τις έλεγα σε παρακαλώ και αυτά. Ε, εκεί πάνω το κλείσαν το τηλέφωνο. Με αναφορά στο πραγματικό όνομα της κόρης της, οι επιτίδοι έδωσαν ρεσιτάλ ερμηνεία, αλλά η μητέρα παρότι αρχικά πανικοβλήθηκε εν συνεχεία, το χειρίστηκε με τρόπο που τελικά δεν άφησε και πολλά περιθώρια. Αυτό που τη τράβηξε την προσοχή ήταν η καταγραφή της κλήση στην οθόνη ως εκτός περιοχής. Επίσης, εκείνη γνώριζε κάτι που οι απαταιώνε αγνοούσαν πως η κόρη της είναι γιατρός σε νοσοκομείο του νησιού και πιθανότατα δεν θα αντιδρούσε έτσι αναφορά αυτό το κατά τα λοιπά καλωστημένο σενάριο ήταν πραγματικότητα. Αυτό που μου έκανε να πιστέψω ότι είναι, ε, πώ το λένε, απάτη, ήταν ότι ε, είδα τον τηλέφωνο που έγραφε εκτός περιοχής. Από εκεί κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Εκεί που είσαι η επιμονή μου να μιλήσω με κάποιον γιατρό και να ε, πού το έχει σπάσει, δηλαδή να μου εξιστορήσει το γεγονός αυτή, ε, το κλείσανε. Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με τους πολίτες να ανησυχούν έντονα. Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή κυρίως στους ηλικιωμένου, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο στόχο των απαταιώνων. Τονίζουν ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία πριν δράσουν.